του. Ξεκίνησε. Λοιπόν, κύριες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Τάσο Κυριακίδης, ο Γενικός Διευθύντης της εταιρείας Βιοζοκάτ, που οργανώνει το έκτο κατά σειρά σεμινάριο τώρα από τη νέα περίοδο, από Σεπτέμβριο και μετά. Ο σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι να ενημερωθούν κτηνοτρόφοι και αγελαδοτρόφοι και προβατοτρόφοι ανάλογα με την ειδικότητα, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τους καθηγητές της κτηνιατρικής. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Νικόλαο Πανούση, καθηγητή της Κλινικής Παραγωγικών Ζώων στο χτήμα της κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη διαχείριση υγείας του γαστρεντερικού συστήματος των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Αντρέα Χέρολτ, η οποία είναι η υπεύθυνη κτηνίατρος, τεχνική διευθύντρια της εταιρείας Ζωζέρα, και θα μας παρουσιάσει δύο προϊόντα τα οποία είναι σχετιζόμενα με το γαστρεντερικό σύστημα αλλά και με το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι θέματα τα οποία αφορούν όλους τους κτηνοτρόφους. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η υγεία των ζώων είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί τα κοστολόγια είναι δύσκολα. Θέλουμε κάθε ευρώ το οποίο επενδύεται και στη διατροφή και οπουδήποτε να πιάνει τόπο, γιατί διαφορετικά, όταν έχεις ένα ζώο το οποίο είναι άρρωστο και καλή τροφή πολλές φορές να του δώσεις, τότε δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Άρα πρέπει να είναι ενισχυμένο το ανοσοποιητικό. Θα τα πει καλύτερα βέβαια όλα αυτά ο κύριος Πανούσης. Από τη δικιά μας την πλευρά, εμείς θέλουμε να προσφέρουμε όσο μπορούμε σε αυτή τη διαδικασία της γνώσης, και αυτός είναι ο σκοπός. Σήμερα ο σκοπός ήταν να έχουμε όσο μπορούμε περισσότερους κτηνιάτρους, διότι το θέμα θα είναι αρκετά τεχνικό και έχουμε φυσικά κτηνίατρες μπορούν να μπουν από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Και πιστεύω ότι στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης της κυρίας Χέρολτ θα γίνει η παρουσίαση στα ελληνικά όσον αφορά την διαφάνεια και η ίδια θα μιλάει στα αγγλικά. Λοιπόν, θα παρακαλούσα όλους να κλείσουν τα μικρόφωνά τους, πατώντας αριστερά κάτω. Διαφορετικά, ο κύριος Πανούσης, ο οποίος θα μπορέσει να κλείσει ολονών τα μικρόφωνα και να ανοίξει μόνο το δικό του. Κύριε Πανούση, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την εταιρεία Βιοζοκάτ που μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω αυτή την ομιλία και όλους τους παρευρισκόμενους, όπως αναφέρθηκε και πριν. Θα προσπαθήσω να σταματήσω όλους. Ακριβώς. Ένα μικρό μου που θα ζήσω λεφτά. Αυτό εκεί για να κρεβάω τα ρούχα. Το δούμε που μου πήρε στην ACS. Μισό λεπτό λίγο, Τάσο, πρέπει να ξαναβγω από την ομιλία. Mm-hmm. Τώρα σταματήσανε βέβαια όλοι, οπότε το προχωράω όπως είμαι. Ωραία. Να μην φύγω από εδώ που είμαι. Όπως είπε ο κύριος Κυριακίδης πριν, η ομιλία αυτή απευθύνεται πιο πολύ σε κτηνιάτρους. Βέβαια, είναι σίγουρο ότι τα περισσότερα πράγματα θα είναι κατανοητά και σε κτηνοτρόφους. Οποιαδήποτε απορία υπάρχει, θα μπορούμε να τη συζητήσουμε στο τέλος της παρουσίασης ή σε κάποια άλλη μελλοντική στιγμή. Αυτό το οποίο σήμερα θα παρουσιάσω είναι για τη διαχείριση της υγείας του γαστρεντερικού συστήματος των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Το γαστρεντερικό σύστημα, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελείται από τους τρεις προστόμαχους, από το ίνιστρο και από το έτερο. Όσον αφορά τώρα τις παθήσεις των προστομάχων και του ίνιστρου, οι πιο σημαντικές από αυτές είναι με υπογράμμιση, και απλά θα τις διαβάσω, η υποξία και οξία, δυσπεπτική οξέωση, η δυσπεπτική αλκάλωση και η απλή δυσπεψία. Αυτές οι τέσσερις μαζί είναι σε ένα μεγαλύτερο πακέτο που στην κλινική μορφή απαντάται συνήθως έτσι και λέγεται δυσπεψία στη μεγάλη κοιλία. Μετά πηγαίνουμε στην τραυματική και κρυφαλή και δέη και κρεφαλοπεριτονίτιδα, παράλυση εχίνου, πνευμονογκαστρική δυσπεψία. Αυτά τα τρία πλέον δεν είναι συχνά στις μέρες μας. Λιγότερο συχνό από ό,τι παλιά, αλλά ακόμη υπάρχει αρκετά στην κλινική πράξη, είναι τοπογραφικές ανομαλίες του ινίστρου, δηλαδή αριστερή και δεξιά μετατόπιση του ινίστρου, με την αριστερή την πιο συχνή, και η νηστρίτιδα και έλκος του ινίστρου.
Εμείς θα επικεντρωθούμε περισσότερο σε κάποια από τα τμήματα της δυσπεψίας της μεγάλης κοιλίας και σαν εισαγωγικό θα ήθελα να ξανατονίσω ότι η ομαλή διαδικασία της πέψης μέσα στη μεγάλη κοιλία είναι σημαντικότατη γιατί μέσω αυτής γίνεται η κάλυψη ενεργών ενεργειακών απαιτήσεων των ζώων, συνθέτεται η μικροβιακή πρωτεΐνη, παράγοντα τα πολύ απαραίτητα για τις αγελάδες και τυπικά λιπαρά οξέα, γίνεται η σύνθεση βιταμινών του συμπλέγματος B και της βιταμίνης K και μεταβολίζονται σημαντικά ως αριθμός ιχνοστοιχείων. Για να γίνει λοιπόν σωστή η πέψη των τροφών, απαιτείται να υπάρχει σωστή μικροβιακή ζύμωση μέσα στη μεγάλη κοιλία. Για να υπάρχει με τη σειρά της μια σωστή μικροβιακή ζύμωση, πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον εντός της μεγάλης κοιλίας. Και ξανά με τη σειρά του, για να υπάρχει αυτό το σταθερό περιβάλλον μέσα στη μεγάλη κοιλία, απαιτούνται μια σειρά από πράγματα. Όπως σε τυχαία σειρά, ισορροπημένο και ποσοτικά και ποιοτικά συντηρέσιο. Να υπάρχουν στις αγελάδες επαρκείς ποσότητες νερού, ιδιαίτερα όταν είναι το καλοκαίρι και ιδιαίτερα στην ξηρά περίοδο, η οποία είναι το διάστημα στο οποίο ακόμη και σήμερα οι κτηνοτρόφοι και οι κτηνίατροι δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, ενώ αντίθετα, όπως το λέμε πολλές φορές, τις γυναίκες τις προσέχουμε τους δύο τελευταίες μήνες της εγκυμοσύνης κυρίως και όχι αφού γεννήσουν και μετά. Αυτό πρέπει να κάνουμε και στις αγελάδες. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει η φυσιολογική παραγωγή σίαλου και η ροή του μέσα στη μεγάλη κοιλία, να μπορεί το ζώο να κάνει ερηγές ώστε να αποβάλει τα αέρια προϊόντα. Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει σωστή κινητικότητα των προστομάτων, ώστε να μπορεί καλύτερα η ανάμειξη των τροφών και η επαφή τους με τους μικροοργανισμούς στη μεγάλη κοιλία, ώστε να γίνονται οι ζυμώσεις και η ομαλή προώθηση στον υπόλοιπο γαστρεντερικό σωλήνα. Τεράστια σημασία είναι ο μυρικασμός για να μπορεί να λεπτοδεμαχίσει τις τροφές και να κινηθεί πολύ σωστά όλο το πεπτικό. Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη δίωδος των τροφών και προς και από τους προστόμαχους προς το έντερο. Η θερμοκρασία εντός των προστομάχων να κινείται σε πολύ μικρό εύρος, να μην υπάρχουν δηλαδή μεγάλες αποκλίσεις. Και τέλος να υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται απορρόφηση μεγάλης ποσότητας πτυτικών λιπαρών οξέων και ανταλλαγή ηλεκτρολιτών από το τύπωμα της μεγάλης κοιλίας. Θα ξεκινήσω με την σπουδαιότερη σήμερα δυσπεψία, η οποία είναι η υποξία δυσπεπτική οξέωση. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και με σεμινάρια και με τα μαθήματα είτε κτηνοτρόφων είτε κτηνιάτρων, ότι είναι μία νόσος, ακόμη και σήμερα, ιδιαίτερα υψηλής οικονομικής σημασίας. Έχει βρεθεί ότι το κόστος της, αυτά είναι λίγο παλιότερα νούμερα, δεν έχω διαβάσει όμως κάτι πιο καινούργιο από αυτό, ότι κοστίζει περίπου 1 ευρώ στην αγελάδα στην ημέρα. Διαρκεί όμως για πάρα πολλές ημέρες. Η συχνότητα εμφάνισης είναι από 16 μέχρι 28 και υπάρχουν κάποιες εργασίες και με πάνω από 30%. Είναι παγκόσμια η συχνότητα εμφάνισης. Παρατηρείται πιο πολύ στο αρχικό και στο μεσαίο στάδιο της γαλακτοπαραγωγής, δηλαδή στις πρώτες 200 το πολύ ημέρες στη γαλακτοπαραγωγή. Εδώ η πτώση του pH δεν οφείλεται στο γαλακτικό οξύ, αλλά στην υπερσυσσόρευση λιπαρών οξέων, των πτυτικών λιπαρών οξέων στο περιεχόμενο της μεγάλης κοιλίας, τα οποία δεν προλαβαίνουν να απορροφηθούν. Τα τελευταία χρόνια έχω βάλει με κόκκινο μία νέα έννοια, την οξέωση του παχαίους εντέρου, η οποία συνδυάζεται πλέον και ψάχνεται να δει κατά πόσο συνυπάρχει και αφού συνυπάρχει, τι προβλήματα προκαλεί σε σχέση με τη δυσπεπτική οξέωση. Είναι λοιπόν ένα νέο πεδίο έρευνας. Θα συζητήσουμε λίγα πράγματα παρακάτω γι' αυτό. Όσον αφορά την αιτιοπαθογένεια της υποξίας της δυσπεπτικής οξέωσης, θα τη διαβάζω σάρα πολλές φορές για συντομία, οφείλεται κυρίως σε τρεις μεγάλους λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν υπάρχει καλή προσαρμογή της μεγάλης κοιλίας σε ψυνεργειακά συντηρέσια, δηλαδή από τα συντηρέσια ξηράς περιόδου στα συντηρέσια της γαλακτοπαραγωγής, ότι γίνονται κάποια σφάλματα τόσο στον καταρτισμό όσο και στην προετοιμασία του συντηρεσίου. Και ένα άλλο πράγμα που φαίνεται λίγο περίεργο βέβαια, όταν τα ζώα τρώνε πολύ, παίρνουν δηλαδή μεγάλη ποσότητα ξηράς ουσίας. Το πρώτο το κομμάτι όσον αφορά την προσαρμογή της μεγάλης κοιλίας, είναι πολύ απαραίτητο ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο ώστε η επιφάνεια των φυλών της μεγάλης κοιλίας να μεγαλώσει, να γίνει ακόμη και 10 φορές μεγαλύτερη από ό,τι είναι στην ξηρά περίοδο. Αυτό γιατί θα πρέπει να απορροφήσει τα πτυτικά λιπαρά οξέα, τα οποία αν δεν απορροφηθούν γρήγορα, μειώνουν το pH μέσα στη μεγάλη κοιλία και γίνονται πλέον βλαπτικά.
Ένα δεύτερο πράγμα είναι χρειάζεται αυτός ο χρόνος, γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των μικροοργανισμών. Στη μεγάλη κοιλία υπάρχουν μικροοργανισμοί που ζυμώνουν ταχύτατα το άμυλο, υπάρχουν μικροοργανισμοί που ασχολούνται με τις κυταρίνες. Θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε μια ισορροπία μεταξύ αυτών των μικροοργανισμών για να λειτουργήσει σωστά η μεγάλη κοιλία. Όσον αφορά σφάλματα που μπορεί να γίνουν με το σιτηρέσιο, ένα πολύ τυπικό σφάλμα είναι να δώσουμε μέσα στο σιτηρέσιο μεγάλη ποσότητα από ταχαίους ζυμώσιμους υδατάνθρακες. Ένα άλλο πράγμα είναι όταν κάνουμε υπερβολική κατάπνιση ή άλλες ισοτροφών, να υπάρχει υγρασία στις ισοτροφές και πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερα σημασία, και ευτυχώς αυτό έχει περάσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ καλά στην κλινική πράξη, να υπάρχει ένα ελάχιστο μήκος των τεμαχίων των ζωοτροφών, ώστε να μπορεί μηχανικά να διεγείρεται ο μερικασμός και η κινητικότητα στη μεγάλη κοιλία. Η αυξημένη λήψη της ξηράς ουσίας σημαίνει ότι επειδή πρέπει να καλύψουμε συνήθως υψηλές γαλακτοπαραγωγές, το σιτηρέσιό μας περιέχει πολλά τρόφιμα υψιενεργειακά με ταχαίους ζυμώσιμους υδατάνθρακες. Δηλαδή, από τη μια πρέπει να καλύψω την γαλακτοπαραγωγή και να καλύψω την ενέργεια που χρειάζεται ένα ζώο. Απ' την άλλη, όμως, είμαι σε μια ισορροπία και κινδυνεύω να πάθω υποξία δυσπεπτική οξέωση. Λέμε ότι η Σάρα είναι συνήθως υποκλινική, δηλαδή δεν βλέπουμε κάποια συμπτώματα. Κάποιες φορές όμως βλέπουμε συμπτώματα, γι' αυτό σε αυτή τη διαφάνεια γράφω συμπτώματα παύλα επιπλοκές. Δηλαδή, ή θα προβρώ κάποια λίγα συμπτώματα ή πιο συχνά θα το δω σε επιπλοκές. Τι μπορώ να δω λοιπόν όταν έχω Σάρα? Μπορώ να δω ότι θα μειώνεται η λήψη της τροφής από κάποια ζώα, τα οποία σημαίνει ότι θα μειωθεί η βαθμίδα θετικής κατάστασης, με κατά συνέπεια θα μειωθεί και η γαλακτοπαραγωγή τους. Μεταβάλλεται η σύσταση των κοπράνων και μπορεί να εμφανιστεί και διάρρεια σε λίγα ή σε πολλά ζώα. Μειώνεται ο χρόνος μερικασμού ο ημερήσιος, πλέον έχουμε όλοι τα. Στις μονάδες μάλλον που υπάρχουν τα πολλάρα μερικασμού μπορούν να το καταλάβουν πάρα πολύ πιο εύκολα οι κτηματρόφοι και οι κτηνίατροι. Μειώνεται η λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος κάτω από το 3,2%. Απλά το τονίζω για άλλη μια φορά ότι δεν είναι η μοναδική αιτία, είναι από τις βασικότερες, δεν είναι όμως η μόνη αιτία. Παρατηρούμε ότι σε πολλά ζώα υπάρχουν χολότητες και υπάρχει μεγάλος ρυθμός αντικατάστασης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που το βλέπουμε στην κλινική πράξη, έστω και όχι συχνά, είναι το σύνδρομο το οποίο ξεκινάει από τον βλενοκόνο της μεγάλης κοιλίας, ο οποίος είναι φλεγμένος λόγω της υποξίας της θετικής οξέωσης. Μπαίνουμε μέσα από τον βλενοκόνο πιο εύκολα κάποια βακτήρια. Μπαίνουν πιο εύκολα κάποια βακτήρια. Σας παρακαλώ να κλείσετε λίγο τα μικρόφωνα, κάποιος μιλάει. Αυτά μεταφέρονται με την πηλαία κυκλοφορία στο ύπαρο, που εκεί σχηματίζουν πολλά μικρά αποστήματα και υπάρχει περίπτωση τα αποστήματα αυτά να μεταφερθούν με θρόμβους, να φτάσουν στον πνεύμονα με την οπίστια κύλη φλέβα και να γίνει αυτό που ονομάζουμε σύνδρομο οπίστιας κύλης φλέβας, το οποίο εκδηλώνεται ξαφνικά με επίσταξη, συγγνώμη, το οποίο σημαίνει αίμα από τα ροφούια μιας αγελάδας στα καλά καθούμενα. Μου έχει τύχει τρεις φορές να δω εκεί που κάθονται οι αγελάδες ξαφνικά να βγάζουν αίμα από τα ροφούνια τους. Εάν το δούμε αυτό το πράγμα, το πρώτο που πρέπει να ψάξουμε και να αποκλείσουμε είναι την περίπτωση της υποξίας ή της οξίας της θετικής οξέωσης. Κάποιες λίγο πιο καινούργιες έννοιες. Όταν έχουμε Σάρα, προκαλείται μεταβολή του φυσιολογικού μικροβιώματος στο γαστρεντερικό σύστημα. Το μικροβίωμα είναι το σύνολο των μικροοργανισμών που υπάρχει φυσιολογικά μέσα στο γαστρεντερικό σύστημα. Επίσης, παρεμποδίζεται ο φυσιολογικός μεταβολισμός των θρεπτικών συστατικών και μειώνεται η απορρόφηση πάρα πολλών στοιχείων. Εδώ βλέπετε καλά τη λέξη απορρόφηση, κάτι που κλείνει την οθόνη για μένα. Ναι. Το βλέπετε καλά, ωραία. Επίσης, η Σάρα μπορεί να ελαττώσει τον προστατευτικό φραγμό που υπάρχει στο επιθύλιο στο γαστρεντερικό σύστημα, με αποτέλεσμα πολύ πιο εύκολα οι ενδοτοξίνες να τον διαπερνούν και να μπαίνουν μέσα στον οργανισμό, και με τον ίδιο τρόπο πιο εύκολο να το διαπερνούν τα διάφορα βακτήρια, τα οποία μπαίνουν πλέον σε νευματική κυκλοφορία και διασπείρονται σε διάφορα όργανα. Επίσης, όπως αναφέραμε και πριν, η ίδια η Σάρα προκαλεί φλεγμονή στο γαστρεντερικό, δηλαδή και στη μεγάλη κοιλία, αλλά και στο παχύ έντερο.
και μπορεί να προκαλέσει φλεγμονώδη αντίδραση γενικά στον οργανισμό μας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποια ζώα να εμφανίσουν κάποια από τα παρακάτω, όπως πυρετό, κατάπτωση, ανορεξία, να υπάρχει υπατική βλάβη στην προσπάθεια το ύπαρ να αδρανοποιήσει τις διάφορες τοξίνες ή τα βακτήρια που εισέρχονται στην αιματική κυκλοφορία. Έχουμε αυξημένο μυϊκό καταβολισμό με αποτέλεσμα να έχουμε και απώλεια βάρους και εν τέλει αυτό που ενδιαφέρει τον κτηνοτρόφο είναι ότι υπάρχει ελάττωση των αποδόσεων. Σε αυτή τη διαφάνεια θα δούμε ένα σύνδρομο διαπερατού εντέρου ή το leaky gut σύνδρομο όπως ονομάζεται, το οποίο συσχετίζεται στις αγελάδες τουλάχιστον που μας αφορούν κατά μεγάλο βαθμό με την οξέωση του παχαίους εντέρου η οποία συμβαίνει όταν έχουμε σάρα. Αυτό το σύνδρομο του διαπερατού εντέρου έχει κερδίσει έδαφος σαν ορολογία τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αφορά και τον άνθρωπο και στα μικρά ζώα, δηλαδή σκυλιά και γατιά, αρχίζει και μελετάται. Υπάρχουν αρκετοί κτηνίατροι και γιατροί οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ένα σύνδρομο, πραγματικό σύνδρομο, και ορισμένοι άλλοι ή η πλειοψηφία ακόμη πιστεύει ότι είναι περισσότερο ένα αποτέλεσμα κάποιων άλλων παθήσεων. Πάντως δεν θέλω να το βάλω στο τραπέζι να υπάρχει ότι η σάρα συνδυάζεται με οξέωση του παχαίους εντέρου, όπως πολύ χαρακτηριστικά συμβαίνει στα άλογα, και ότι η οξέωση του παχαίους εντέρου μπορεί να προκαλέσει το σύνδρομο του διαπερατού εντέρου. Βλέπουμε στην πάνω φωτογραφία ένα φυσιολογικό εντερικό επιθήλιο, το οποίο βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές στενές συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων, οι οποίες εμποδίζουν τα διάφορα βακτήρια και τις τοξίνες να διεισδύσουν. Ενώ στην περίπτωση που έχουμε το διαπερατό έντερο, βλέπετε πόσο πιο εύκολα μπαίνουν πλέον στην αιματική κυκλοφορία. Και λίγα λόγια όσον αφορά την γενική αιτιολογία του διαπερατού συνδρόμου, χωρίς να επιμείνω παραπάνω, επειδή είναι γενικά, σας είπα, μια καινούρια έννοια που δεν έχει πολύ μελετηθεί. Μπορεί να προκληθεί λοιπόν από την οξέωση του παχαίους εντέρου, από υπερανάπτυξη βακτηρίων μέσα στο λεπτό έντερο, από αυξημένη συγκέντρωση ενδοτοξινών στον αυλό του εντέρου, από οξυδοτικό στρες, θερμική καταπώνηση, αφυδάτωση, από μια κακή μεταβατική περίοδο, από εντερίτιδα, στις οποίες θα αναφερθούμε και σε κάποιες σημαντικές προς το τέλος της παρουσίας της σημερινής, ή από κάποια φλεγμονή σε άλλο σημείο του σώματος. Γυρίζω πίσω λοιπόν, πηγαίνω στη σάρα και θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε τη διάγνωση. Ο βασικότερος και ακριβέστερος είναι να μετρήσω το pH που υπάρχει μέσα στη μεγάλη κοιλία. Εδώ έχουμε δύο δρόμους. Ο πρώτος δρόμος, ο οποίος χρησιμοποιεί ως όριο το μικρότερο ίσο του 5,5, σημαίνει ότι θα πάω μόνο μία στιγμή να πάω να πάρω μια μέτρηση. Ο καλύτερος τρόπος είναι με παρακέντηση μεγάλης κοιλίας και μετράω τι τιμή pH έχει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο καλύτερος όμως όρος στη διεθνή βιβλιογραφία πλέον, για να περιγράψω εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει υποξία δυσπεπτική οξέωση σε αγελάδες, είναι να μετρήσω το pH εάν είναι χαμηλότερο από το 5,6 για περισσότερο από 3 ώρες. Αυτό όμως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνει με ένα τσίπημα την παρακέντηση. Άρα απαιτείται εδώ πέρα μια συνεχής λήξη πληροφοριών, δηλαδή να έχω βάλει μέσα στη μεγάλη κοιλία, αλλά ουσιαστικά δεν πάει αυτό το πράγμα στη μεγάλη κοιλία λόγω του βάρους, πηγαίνει στον κεκρύφαλο, είναι αυτή η βόλη, όχι μόνο από την εταιρεία αυτή που είναι η πρώτη που το ανακάλυψε, αλλά και από άλλες εταιρείες. Το μεγάλο πρόβλημα ακόμη με αυτούς τους βόλους είναι το κόστος τους. Είναι γύρω στα 400 ευρώ περίπου ο κάθε ένας. Άλλοι τρόποι να κάνουμε διάγνωση της υποξίας δυσπεπτικής οξέωσης είναι να μετρήσουμε κάποιες παραμέτρους στο γάλα, ειδικά κάποιες εκτροφές οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην Ένωση Φυλής Holstein και κάνουν τακτικές μηνιαίες γαλακτομετρήσεις. Τους στέλνουν κάποια ρεπόρτο που εκεί πέρα θα δουν κάποια ζώα τα οποία έχουν μειωμένη λιποπεριεκτικότητα και μπορούν να δουν επίσης εάν υπάρχει ο λόγος επί το 100 λίπος προς επί της 100 πρωτεΐνη κάτω από 1 αντί για το 1,18 με 1,2 που είναι το φυσιολογικό. Επίσης εκεί πέρα μπορούν να δουν αν πάνω από 10% των αγελάδων της εκτροφής έχουν λίπος κάτω από 2,5. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ψάξω αν το αίτιο αυτής της μειωμένης λιποπεριεκτικότητας είναι ή δεν είναι η σάρα. Στην κλινική πράξη μπορώ να κάνω πάρα πολύ εύκολα και είναι ιδιαίτερος χρήσιμο. Παίρνω με ένα ειδικό δοχείο μια ποσότητα κοπράνου, τα βάζω σε αυτόν τον ειδικό υφμό,
Ανακατεύομαι αυτή τη σπάτουλα και ρίχνω νερό και μετράω στο τέλος. Υπάρχει μια ειδική κλίμακα. Το πόσα διαμαχίδια άπεπτων τροφών υπάρχουν, αν είναι λίγα, μεσαία ή πολλά, και πόσος είναι ο αριθμός των άπεπτων καρπών, δημητριακών, κυρίως καλαμποκιού, που υπάρχουν σε αυτό το screen. Και τέλος υπάρχει και ένα πιο επιστημονικό, βιοχημικές παράμετροι φλεγμονής στο αίμα. Είναι κάποιοι ακριβείς μεν δείκτες, αλλά δεν είναι εύκολο να τους κάνω στην κλινική πράξη και πρέπει να απευθυνθώ σε ένα εργαστήριο. Οπότε, έως σήμερα τουλάχιστον, δεν τους πολυπροτιμούμε. Θέλω να τονίσω ότι η διερεύνηση της ΣΑΡΑ έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι η ατομική διερεύνηση, το οποίο σημαίνει αν έχουμε υποψία ότι ένα συγκεκριμένο ζώο μπορεί να έχει υποξία δυσπεπτική οξέωση, θα πάμε να ψάξουμε το συγκεκριμένο ζώο. Ο δεύτερος δρόμος είναι όμως και πολύ πιο σημαντικός πλέον στην κτηνιατρική πράξη, να διερευνήσουμε σε ένα επίπεδο εκτροφής, δηλαδή σε ολόκληρη την αγέλη, αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει η οξέωση. Εάν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε τη διερεύνηση σε επίπεδο εκτροφής, έχουμε δύο τρόπους. Ο ένας και πάρα πολύ γνωστός στους περισσότερους τρόπους είναι με την παρακέντηση μεγάλης κοιλίας. Θα διαλέξουμε το λιγότερο 12 κλινικά υγιείς αγελάδες και επειδή σχεδόν όλες οι μονάδες πλέον διατρέφονται με ενιαίο συντηρέσιο, θα πρέπει τα ζώα τα 12, το λιγότερο τα 12 όπως αναφέραμε αυτά, να βρίσκονται στις πρώτες 150 ημέρες στην γαλακτοπαραγωγή και κατά την βιβλιογραφία καλύτερα στις 50 έως 150 ημέρες στην γαλακτοπαραγωγή, γιατί πολύ απλά τότε τρώνε πολύ περισσότερη ξηρά ουσία. Και επειδή λοιπόν θα πρέπει να πάω να πάρω μόνο σε κάποια στιγμή το δείγμα μου και δεν θα το μετράω σταθερά, θα πάω να το πάρω 5 με 8 ώρες μετά από τη λήψη γεύματος. Γιατί θέλω να βρω το χαμηλότερο δυνατό pH. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπετε πώς είναι η μεταβολή του pH μιας αγελάδας σε σχέση με το γεύμα. Σαν όριο θα χρησιμοποιήσω το 5,5 και ακόμη η δημοσιευμένη βιβλιογραφία λέει για το 25% των αγελάδων. Από 25% και πάνω, δηλαδή, αν έχω πάντα από 5,5, τότε θεωρώ ότι έχει εκτροφή μου πρόβλημα. Σε κατηδίαν όμως συζητήσεις, το ξέρουμε πλέον ότι πολλές φορές χρησιμοποιείται και το 10% των αγελάδων, γιατί σιγά-σιγά πολλές χώρες αρχίζουν και αντιμετωπίζουν καλύτερα την νόσο, οπότε κάνουν ένα πολύ αυστηρότερο κριτήριο, ώστε να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις σε περίπτωση που έστω και 10% και πάνω των αγελάδων εμφανίσει pH κάτω από το 5,5. Κρατάω όμως το 25, διότι διεθνώς η βιβλιογραφία συνεχίζει και το αναφέρει ακόμη. Ο δεύτερος δρόμος που μπορώ να ακολουθήσω είναι εάν κάποιος κτηνοτρόφος αποφασίσει να χορηγήσει βόλους μέσα στη μεγάλη κοιλία. Εννοείται βέβαια ότι δεν θα βάλει βόλους σε όλα τα ζώα. Θα πρέπει να βάλει στο 6 έως 10% των αγελάδων, είτε συνολικά αν δεν τις χωρίζει σε γκρουπ, ή 6 με 10% επί του διατροφικού γκρουπ, το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο, το οποίο συνήθως είναι το υψηλό γκρουπ. Αυτοί οι βόλοι καταγράφουν μόνοι τους τις μεταβολές του pH στη μεγάλη κοιλία ανά 10 λεπτά για 150 ημέρες μέχρι και 4 χρόνια πλέον τους έχουν βγάλει. Και εδώ θα παρατηρούμε πόσες αγελάδες έχουν pH μεγάλης κοιλίας κάτω από το 5,6. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω κάτι που είναι σημαντικό. Επειδή οι βόλοι αυτοί αναφέρουν ότι πηγαίνουν στον κεκρύφαλο και δεν πηγαίνουν στη μεγάλη κοιλία, υπάρχουν κάποιες έρευνες οι οποίες βρήκαν ότι υπάρχει και 0,2 διαφορά του μονάδων του pH από αυτό που καταγράφει ο βόλος σε σχέση με την παρακέντηση που έγινε στη μεγάλη κοιλία. Υπήρξαν όμως και κανένα δύο άλλες έρευνες που είδαν ότι είναι παρόμοια τα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος ο δεύτερος μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τον θεωρώ προσωπικά πάρα πολύ καλό, διότι μου αντικατοπτρίζει όποια μεταβολή του pH συμβαίνει κατόπιν μιας αλλαγής της διατροφής στη μονάδα. Άρα είναι πάρα πολύ άμεσος, σταθερός και γρήγορος. Θα θυμίσω στο σημείο αυτό μια δική μας έρευνα που κάναμε στη χώρα μας για να δούμε αν την έχουμε ή δεν την έχουμε την υποξία δυσπεπτική οξέωση. Είχαμε βρει από τις 12 μονάδες και 153 αγελάδες που πήραμε δείγματα ότι οι 4 από τις 12 αντιμετώπιζαν πρόβλημα με ΣΑΡΑ. Άλλες 3 ήταν στο όριο να εμφανίσουν ΣΑΡΑ, το pH δηλαδή ήταν από 5,5 έως 5,8 σε πολλές αγελάδες, και οι 5 από τις 12 δεν είχαν κάποιο πρόβλημα. Και θέλω να δείτε εδώ αυτές οι 4 κόκκινες μονάδες. Στη μία μονάδα το 50% από τα ζώα που λήφθησαν δείγματα είχαν υποξία δυσπεπτική οξέωση,
Εδώ ήταν το 1 τρίτο και υπήρχαν 4 εξαιρετικές μονάδες, όπου καμία από τις αγελάδες τις οποίες πάρθηκε δείγμα δεν εμφάνισε την οξέωση. Όσον αφορά τώρα την αντιμετώπιση, το οποίο είναι πάντοτε και το ζουμί της υποθέσεως, πάντοτε πρέπει να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή διάγνωση και να ακολουθείτε με μια πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση, η οποία σημαίνει θεραπεία ή πρόληψη. Η αντιμετώπιση λοιπόν της υποξίας της θρεπτικής οξέωσης περιλαμβάνει τη χορήγηση μέσα στο συντηρέσιο ρυθμιστικών ουσιών, όπως είναι το διναθρεπτικό νάτριο, ή αλκαλικών ουσιών, όπως είναι το οξείδιο του μαγνησίου. Όχι και τις δύο, μία από τις δύο. Πιο ισχυρή από τις δύο είναι το οξείδιο του μαγνησίου. Μπορεί επίσης να χορηγούνται για μακρύ χρονικό διάστημα προβιωτικά στις αγελάδες. Είπαμε πόσο σημαντικό είναι να δώσουμε χρόνο να προσαρμοστεί η μεγάλη κοιλία στα συντηρέσια της γαλακτοπαραγωγής, δηλαδή στα υψηενεργειακά συντηρέσια, και αυτός ο χρόνος πρέπει να είναι το λιγότερο 4 έως 6 εβδομάδες. Αναφέραμε και πριν ότι είναι σημαντικό να γίνει αύξηση μεγέθους των θυλών και να προσαρμοστεί η μικροβιακή χλωρίδα. Εδώ γράφω τα δύο αυτά μικρόβια, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα, γιατί αυτά τα δύο μπορούν και καταναλώνουν το γαλακτικό οξύ, το οποίο παράγεται ο στρεπτόκοκκος. Και μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, γιατί μας τριχνίζουν πάρα πολύ ωραία το πεθά. Πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να ακολουθεί ο κτηνοτρόφος είναι να βάζει με τη σωστή σειρά τα τρόφιμα μέσα στον εντσιροδιανομέα, στον ανοιχτήρα. Πρώτα θα βάζει το σαμούς και τα άχυρα, δηλαδή τις χονδροειδείς, τις ξηρές. Μετά θα βάζει τις υγρές τροφές όπως τη μελάσσα και τις συμπυκνωμένες και στο τέλος το ενσύρωμα. Πρέπει να έχει ζυγιστικό, να μην βάζει δηλαδή κατά προσέγγιση μέσα τα τρόφιμα και να αποφεύγει τη λεπτοάλυση των τροφών. Δηλαδή θα πρέπει να αναμειγνύει τα τρόφιμα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να τσεκάρει εάν υπάρχουν το λιγότερο 2 με 2,5 εκατοστά μήκος των τροφών. Πολύ σημαντικό κατ' εμένα είναι εμείς οι κτηνίατροι, τουλάχιστον όσοι ασχολούνται με τη διατροφή, αλλά μπορούμε και όλοι μας να αγοράσουμε αυτά τα κόσκινα. Εγώ ξέρω ότι πιο πολύ δουλεύω στον κόσμο με τα κόσκινα από το Πανεπιστήμιο, το Penn State. Πρέπει λοιπόν να παίρνουμε μια ποσότητα τροφής μηνιαία, θα έλεγα, και να την κάνουμε εξέταση με το κόσκινο. Αφού βάλουμε στο, βλέπετε, υπάρχουν και τα 4 στη σειρά, βάζουμε την ποσότητα τροφής που έχουμε ζυγίσει πάνω-πάνω και στη συνέχεια τα ανακοινούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και τελικώς καταλήγουν κάπως έτσι. Πιο χοντρές τρύπες πάνω-πάνω, λιγότερο χοντρές το δεύτερο. Το τρίτο μέχρι το 2013 είχε 1,8 χιλιοστά οπές. Τώρα πλέον έχουν γίνει 4 χιλιοστά οι οπές και η βάση. Στο τέλος ζυγίζω το καθένα από αυτά και κάνω το ποσοστό μου. Αυτό που θέλω λοιπόν στην κλινική πράξη είναι πάνω-πάνω, στον πρώτο δηλαδή ιθμό, εκεί που είναι τα μακρόχρονα τεμάχια, να είναι πάνω από 7% και κάτω από 15%. Αν είναι κάτω από 7%, σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολύ λεπτοαλεσμένες τροφές, άρα κίνδυνος για σάρα. Αν είναι πάνω από 15%, σημαίνει ότι οι αγελάδες που είναι πονηρούλικες θα βγάλουν με τη γλώσσα του στην άκρη τις σχετικά άγευστες χονδροειδείς και θα πάνε να πάρουν πιο βαθιά τις πιο νόστιμες συμπυκνωμένες, άρα πάλι είναι κίνδυνος για οξέωση. Μία άλλη έννοια που δεν την έχουμε αναφέρει τουλάχιστον μαζί ως τώρα είναι να μετρήσουμε το physical effective NDF, είτε με τα παλιά κόσκινα από το 1,18 είτε από τα πιο καινούργια κόσκινα που έχει αλλάξει το 1,18 και έχει γίνει 4. Πώς τα μετράμε αυτά? Είναι ο πολλαπλασιασμός ενός δείκτη, το physical effective fiber, το οποίο τι είναι? Το άθροισμα του ποσοστού από τα 3 κόσκινα, δηλαδή έχω βρει το ποσοστό το πάνω-πάνω, από το δεύτερο και το τρίτο, το αθροίζω και βγαίνει παράδειγμα 90%, δηλαδή 0,9, επί το ποσοστό του NDF που μου έχει δείξει η χημική μου ανάλυση, δηλαδή παράδειγμα 0,9 επί 0,35, που είναι το 35%. Και η μίνιμουμ απαιτήσεις που πρέπει να υπάρχει της ξηράς ουσίας του υπηρεσίου είναι για το physically effective NDF το 19-23% και γενικώς για το NDF 25-27%, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώση, και δεν είμαι διατροφολόγος, απλά τα σημαντικά κομμάτια από αυτά ξέρω να τα χειρίζουμε. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη σημασία να μπορούμε να κάνουμε αυτό το service στους κτηνοτρόφους για να δούμε πραγματικά πώς αντικατοπτρίζεται η διατροφή.
Θέλω να πω σε αυτό το σημείο λίγα πράγματα για την οξία της πεπτική οξέωση, την οποία γενικώς έχουμε πολλά χρόνια να την αγγίξουμε και πιστεύω ότι όλο και περισσότερα περιστατικά θα μας βγαίνουν, γιατί η υποξία της πεπτική οξέωση είναι με μια οξία σοβαρή, ίσως και θανατηφόρο νόσος, κατεβαίνει το pH πάρα πολύ, έχει πλέον μειωμένη συχνότητα εμφάνισης, όμως αποτελεί ένα εξελικτικό στάδιο της σάρα, η οποία σάρα είναι πλέον πολύ συχνή στις μέρες μας. Και θα πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί κάποιες αγελάδες μπορεί να προχωρήσουν πέρα από τη σάρα, να μας εμφανίσουν την οξία της πεπτική οξέωση και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να μπορούμε να τη θεραπεύσουμε. Ο άλλος τρόπος, εάν δεν γίνει μέσω της σάρα, είναι να γίνει μια πάρα πολύ απότομη μετάβαση σε σιτηρές με ταχαίως ζυμώσιμους υδατάνθρακες. Η θεραπεία λοιπόν της οξίας, της πεπτικής οξέωσης, είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική και πρέπει να γίνει άμεσα. Και να έχουμε το νου μας πάντοτε, ειδικά στις μονάδες όπου έχουμε καλή αναπαραγωγή, οπότε είναι πολύ εύκολο να αντικαταστήσουμε ένα ζώο, ότι μερικές φορές μας ενδιαφέρει να κάνουμε έγκαιρη σφαγή του ζώου παρά να προχωρήσουμε σε θεραπεία. Όσον αφορά τη συντηρητική θεραπεία, αναφέρεται από αρκετούς κλινικούς κτηνιάτρους ότι είναι χρήσιμο να σταματήσουμε να δίνουμε νερό στις αγελάδες για διάστημα 18-24 ώρες. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο, επειδή δεν υπάρχει νερό το οποίο είναι απαραίτητο για να γίνονται οι ζυμώσεις στη μεγάλη κοιλία, θα επιβραδυθεί ο ρυθμός της ταχείας ζύμωσης των υδατάνθρακων. Απ' την άλλη μεριά, όμως, επειδή ξέρουμε ότι η οξία της τοπική οξέωση συνοδεύεται από έντονη αφυδάτωση, θα έχουμε πρόβλημα διότι θα επιδεινωθεί η αφυδάτωση. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι αναπόδεικτο με την έννοια των ερευνών και της στατιστικής δύναμης. Το βάζω όμως στο μυαλό μας, εάν κάποιος θέλει να το δοκιμάσει ή να μην το δοκιμάσει. Αυτό που είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο και το έχω κάνει αρκετές φορές και πιστεύω ότι πολλοί και από εσάς θα το έχετε κάνει και αν δεν το κάνετε, το συστήνω ανεπιφύλακτα να το κάνετε, χρησιμοποιώντας αυτή την τρόμπα, η οποία πλέον διατίθεται και από ελληνική εταιρεία στην ελληνική αγορά, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ εύκολα πολλές φορές, έως και 10-15 φορές, και ένωση και έκπληση της μεγάλης κοιλίας με χλιαρό νερό. Είναι αυτό που λέμε, όπως κάνουμε στον άνθρωπο, την πλύση στο μάχο. Απλά εμείς αυτό το κάνουμε στη μεγάλη κοιλία. Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Μπορούμε επίσης να δώσουμε 20 λίτρα χλιαρού νερού στη μεγάλη κοιλία και να κάνουμε ισχυρές μαλάξεις από έξω στη μεγάλη κοιλία με τη βροθιά μας. Για να αντιμετωπίσουμε τη σπεπτική οξέωση, πρέπει να δώσουμε αλκαλικές, που είναι πιο ισχυρές ή ρυθμιστικές ουσίες, δηλαδή οξίδιο ή υδροξίδιο του μαγνησίου, και αν μιλάμε για ρυθμιστικές, ανθρακτικό νάτριο ή ανθρακτικό ασβέστιο. Πολύ χρήσιμη είναι χορήγηση προβιωτικών ή έτοιμων εμπορικών σκευασμάτων με ευστόμαθα για ενίσχυση της όρεξης και της πέψης. Πάρα πολύ χρήσιμο θα ήταν αν μπορούσαμε να πάρουμε υγιές στο μαχικό περιεχόμενο από μια υγιή αγελάδα, πάλι με την τρόμπα αυτή που έδειξα πριν, και να το μεταφέρουμε στην αγελάδα η οποία έχει το πρόβλημα. Είναι πρακτικά δυσκολότερο, όμως γίνεται. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε στην εξάλληψη της αφυδάτωσης, θα πρέπει να βάλουμε σαν τον καλύτερο τρόπο φυσιολογικό ορό ενδοφλέβια. Και ανάλογα με το πόσο είναι η αφυδάτωση, μπορεί να χρειαστεί ακόμη και 60 λίτρα. Κάτι όμως το οποίο πραγματικά είναι δυσεφάρμοστο κλινικά. Θα πρέπει να φάμε δηλαδή πάρα πολλή ώρα στην αγελάδα, οπότε το πιο εύκολο είναι δια της αντλίας να χορηγούμε πολλά λίτρα νερό μέσα στη μεγάλη κοιλία. Αν θέλουμε τώρα να διορθώσουμε την μεταβολική οξέωση, η οποία είναι αποτέλεσμα της δυσπεπτικής οξέωσης, θα έπρεπε κανονικά να βάλουμε διτατρακτικό νάτριο ενδοφλέβια μέσα στον φυσιολογικό νερό. Ξανά λέμε ότι είναι δυσεφάρμοστο, όχι όμως ανεφάρμοστο. Αν κρίνουμε ότι μία αγελάδα αξίζει, πρέπει να καθίσουμε να το κάνουμε. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο. Στην αρχή θα πρέπει να βάλουμε περίπου 5 λίτρα διτατρακτικό νάτριο 5%. Τι σημαίνει 5%? 50 γραμμάρια διτατρακτικό νάτριο διαλυμένο σε 1 λίτρο φυσιολογικό ορό. Αυτό θα πρέπει να το πάρει η αγελάδα σε διάστημα περίπου μισής ώρας.
Τις επόμενες ώρες πρέπει να χορηγήσουμε και άλλα λίτρα πλέον με 1,3%. Χρήσιμη είναι η χορήγηση κάποιων σκευασμάτων που περιέχουν πενικυλίνη, αμοξικυλίνη ή αμπικυλίνη, που είναι ένα δύο των γραμμ θετικών μικροοργανισμών, όπως είναι η στρεπτόκοκκι και η γαλακτοβάκυλη, για διάστημα πάνω των 5 ημερών. Βέβαια, εδώ μιλάμε για χορήγηση αντιβιωτικών, άρα πάντοτε προσέχουμε το γάλα μας, τι γίνεται, να το δίνουμε ή όχι στην κατανάλωση. Χορήγηση οπωσδήποτε μύστερο εδώ αντιφλεγμονωδών για να αντιμετωπίσουμε την ενδοτοξίνωση που σίγουρα θα υπάρχει. Χρησιμότατη είναι η ενδοδυϊκή χορήγηση βιταμινών B για 3-4 ημέρες, γιατί επειδή υπάρχει μεταβολή στην μικροβιακή χλωρίδα που παράγεται κανονικά η B1, θα πρέπει να προλάβουμε μήπως τυχόν γίνει πολυεγκεφαλομαλάκηση. Εννοείται ότι τις πρώτες ημέρες θα πρέπει να δίνονται μόνο σανί και οι συμπυκνωμένες να είναι σταδιακά. Χειρουργική θεραπεία δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου ως τώρα. Πιστεύω ότι θα διάλεγα να σπάξω ένα ζώο παρά να κάνω χειρουργική θεραπεία. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να τύχει η δυσπρωτική οξέωση σε κάποιο ζώο που ο κτηνοτρόφος το θεωρεί και είναι ιδιαίτερης αξίας. Άρα λοιπόν, αν πρέπει να γίνει, τότε εννοείται το ζώο σε όρθια θέση από αριστερά. Ανοίγω τη μεγάλη κοιλία και αδειάζω το περιεχόμενο. Ο εναλλακτικός μου τρόπος, όπως προανέφερα, είναι δια της αντλίας μέσα στη μεγάλη κοιλία 10 με 15 φορές κένωση και έκκληση. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε εάν η όρεξη επανέρχεται μετά από τη θεραπεία μέσα στις πρώτες 3 ημέρες, σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Αν αντίθετα μετά από το τέλος της θεραπείας, μέσα σε λίγες ημέρες έχουμε υποτροπή, τότε αυτό είναι κακή πρόγνωση και πρέπει η αγελάδα να οδηγηθεί προς αξιοποίηση. Το δεύτερο τμήμα το οποίο θα μιλήσουμε για τις παθήσεις του γαστρεντερικού είναι για τις παθήσεις του ενδέρου και συγκεκριμένα για τις εντερίτιδες των ενηλίκων βοηδών. Όλα τα χρόνια ως τώρα, σε όλες τις παρουσιάσεις σχεδόν που κάνουμε τις διάφορες εταιρείες, ασχολούμαστε με τις εντερίτιδες των νεογέννητων μόσχων, οι οποίες πραγματικά είναι και πάρα πολύ συχνές στην κλινική πράξη. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολύ συχνές είναι και οι εντερίτιδες των ενηλίκων βοηδών. Γι' αυτό θα πρέπει να τις δώσουμε τη σημασία που πρέπει. Αυτές τις διακρίνουμε σε δύο είδη. Σε σχέση με την αιτιολογία, σε μη μολυσματικής και μολυσματικής, ενώ με τη διάρκεια, αν έχουν οξία ή χρόνια διαδρομή. Παραθέτω τις μη μολυσματικής αιτιολογίας εντερίτιδες, ξανά με υπογραμμισμένο είναι αυτές που είναι πιο συχνές. Οξία και υποξία, δυσπεπτική οξέωση, μετατόπιση νύστρο αριστερά ή δεξιά και οι διάφορες τοξινώσεις. Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να τα διαβάσω, διότι δεν θα ασχοληθούμε. Το επόμενο είναι οι μολυσματικές αιτιολογίες, οι οποίες τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό που συμβαίνει πάντα, να τις κατατάσσω σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, βακτηριακές, υιογενείς και παρασιτικές, και μέσα εκεί αρχίζω να βάζω τα αίτια. Οι πιο σημαντικές από τις βακτηριακές είναι η παραθυματίωση, σαλμονέλωση, νόσος του αιμορραγικού εντέρου και εντεροτοξινεμία, και τις τέσσερις τις έχουμε στη χώρα μας. Από τις υιογενείς είναι η δυσεντερία του χειμώνα, η νόσος των γλαινογόνων και ο κακοήθης καταρροϊκός πυρετός, και τις τρεις τις έχουμε στη χώρα μας. Και όσον αφορά τις παρασιτικές, αυτές μπορεί να είναι συνήθως μάλλον υποκλινικές, τουλάχιστον όσον αφορά τις αγελάδες που εκτρέφονται εντατικά. Μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την οστερτάτζια, αλλά πιο πολύ κάνει μερικές φορές λίγο πιο μαλακά κόπρανα και μειώνει 1-2 κιλά τη γαλακτοπαραγωγή παρά κάνει τυπική διάρρεια. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα είναι δυναμικά και αλλάζουν, οπότε ποτέ δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει. Επειδή είναι πάρα πολλές όλες αυτές οι ασθένειες και επειδή το κεφάλι σας μπορεί ήδη να αρχίσει να πονάει, θα επικεντρωθώ σε δύο από αυτές, παραφυματίωση και δυσεντερία του χειμώνα. Η παραφυματίωση ή αλλιώς η νόσος του γιώνεου, όπως είναι γνωστή, είναι μια χρόνια μεταδοτική εντερίτιδα. Τα μοσχαράκια είναι αυτά που την κολλάνε, όχι οι αγελάδες, απλά το εμφανίζουν κλινικά αφού μεγαλώσουν, γίνουν δηλαδή 2 ετών και πάνω. Το κακό με τα ενήλικα ζώα είναι ότι είναι πολλές φορές ασυμπτωματικά, όμως είναι φορείς του μικροβίου. Η αιτιολογία είναι το Mycobacterium avium του παρατουμπερκυλώζης, το οποίο είναι ένα πολύ ανθεκτικό βακτήριο.
Η μόλυνση γίνεται συνήθως με την κατανάλωση μολυσμένων κοπράνων από τα μοσχαράκια. Αλλιώς, πολύ σημαντικός τρόπος είναι όταν είναι μολυσμένο το πρωτόγαλα από την αγιαλάδα, γιατί απεκρίνεται με το πρωτόγαλα και το γάλα μικροοργανισμός, ή το γάλα, αν κάποιος κτηνοτρόφος ταΐζει γάλα αγιαλάδος, και υπάρχει πάντοτε και η περίπτωση μιας ενδομητρικής μόλυνσης από μια θετική αγιαλάδα. Το τι θα γίνει παραπέρα, το μικρόβιο σε πρώτη φάση πηγαίνει στους επιχώριους λεμφαδένες και το αν θα σταματήσει η μόλυνση εκεί πέρα και δεν θα πάθει τίποτε η αγιαλάδα ή αν θα προχωρήσει και θα πάθει κλινική ασθένεια, εξαρτάται από την ανοσολογική ικανότητα που έχει το ίδιο το ζώο, από τους παράγοντες καταπώνησης που συνυπάρχουν και από την ένταση της μόλυνσης που έλαβε το ζώο. Τα στάδια της νόσου γενικά είναι τρία. Στο πρώτο στάδιο, το οποίο ονομάζεται και αφανές στάδιο ή αφανής λίμωξη, μπορεί ακόμη και το 50% και πάνω από τα ζώα να είναι μολυσμένα, όμως η απέκριση είναι σε πάρα πολύ μικρές ποσότητες που δεν μπορούν να ανοιχνευθούν εργαστηριακά, άρα περνά απαρατήρητο. Το δεύτερο στάδιο είναι μια υποκλινική λίμωξη, στο οποίο μικρό ποσοστό των ζώων μπορεί να ανοιχνευθεί εργαστηριακά. Και το τρίτο το κομμάτι είναι δυστυχώς αυτό που βλέπουμε στην κλινική πράξη, είναι η κλινική νόσος. Η παραφυματίωση δεν πάει όμως σε πολλά ζώα ταυτόχρονα, πάει σε λίγα ζώα και δυστυχώς από αυτά μόνο το 10% μπορεί να επιβιώσει. Τα πιο πολλά σταδιακά θα πεθάνουν. Όσον αφορά τη συμπτωματολογία, θεωρώ ότι οι περισσότεροι το ξέρετε, θα ήθελα όμως να το υπενθυμίσω ότι το πιο χαρακτηριστικά κλινικά συμπτώματα είναι αυτά που είναι μέσα στο κόκκινο πλαίσιο, δηλαδή σταδιακή απώλεια σωματικού βάρους, ενώ ταυτόχρονα η όρεξη των ζώων είναι φυσιολογική και συνυπάρχει μία χρόνια διαλείπουσα διάρρεια, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με αυτή τη φωτογραφία. Υπάρχει περίπτωση τα ζώα να περάσουν διάρρεια μιας εβδομάδας, παράδειγμα, κάνει κάποια αγωγή ο κτηνοτρόφος, περνά και σε μερικές εβδομάδες ξαναρχίζει πάλι η διάρρεια. Αυτή είναι μία τυπική εικόνα της παραφυματίωσης και ξανατονίζω ότι υπάρχει σε πολλές μονάδες στη χώρα μας. Επακόλουθο είναι βέβαια η πτώση της γαλακτοπαραγωγής στο ζώο. Λόγω της διάρρειας και της απώλειας πρωτεϊνών είναι χαρακτηριστική η εμφάνιση κάποιων ειδημάτων, ιδιαίτερα τα υποδόρια ειδήματα και δευτερευόντως τη λαμυρίδα. Δείτε πιο κοντά, ψηλαφείτε ένα υγρό πάρα πολύ εύκολα. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται περί ειδήματος. Το ζώο σιγά σιγά αρχίζει και χάνει την θετική κατάσταση και στα τελικά στάδια εμφανίζει έντονη κατάπτωση και καχεξία. Αυτή η αγιαλάδα φυσικά δεν είναι σε τελικό στάδιο, είναι η ίδια η προηγούμενη. Όπως είναι νομοτελειακό ότι αν δεν σφαγεί γρήγορα θα φτάσει να έχει καχεξία και το κυριότερο θα μοιράζει το μικροοργανισμό μέσα στα υπόλοιπα ζώα. Όσον αφορά τη διάγνωση, αυτά που είναι χαρακτηριστικά είναι τα εργαστηριακά ευρήματα. Το άριστο θα ήταν να κάνουμε καλλιέργεια κοπράνων, όμως ακόμη και στις μέρες μας η μέθοδος αυτή μπορεί να μας πάρει μίνιμουμ 40 ημέρες. Οπότε πρακτικά τι κάνουμε, παίρνω ένα δείγμα αίματος από την αγιαλάδα, την οποία έχω υποψία ότι έχει παραφυματίωση. Αν μένουν θετικά στα αντισώματα με την ELISA, τότε είμαι σίγουρος ότι η αγιαλάδα αυτή πέρασε και έχει παραφυματίωση. Αν είναι αρνητικό όμως το αντίσωμα, επειδή έχει ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα ως μέθοδος, παίρνω ταυτόχρονα και ένα δείγμα κοπράνου και κάνω την PCR. Είναι λίγο ακριβότερη, όμως είναι πάρα πολύ ψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. Όσον αφορά τη θεραπεία, το πρώτο κομμάτι που γράφω εκεί που δεν υπάρχει υποψία είναι το τυπικό ότι όταν την πρωτοβλέπει ο κτηνοτρόφος ή και ο κτηνίατρος μια αγιαλάδα να κάνει πρώτη φορά στη ζωή της διάρκεια και είναι ακόμη σε καλή θρεπτική κατάσταση, δεν περνά από το μυαλό του ότι υπάρχει παραφυματίωση, οπότε τι κάνει, δίνει μια αντιδίωση ευρέως φάσματος, κάνει την υποστηρικτική αγωγή των διαρριών, όμως τελικά βλέπουμε ότι αυτό είναι αναποτελεσματικό, διότι η ασθένεια επανέρχεται. Όταν υπάρχουν επιβεβαιωμένα εργαστηριακά περιστατικά, το καλύτερο είναι να γίνει μια άμεση σφαγή, είτε για να γλιτώσουν όσα χρήματα πάρουμε από την αγιαλάδα και κυρίως να μην μας διασπείρει το μικρόβιο στα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής. Και εναλλακτικά μπορεί κάποιος κτηνοτρόφος να πει «Δεν θέλω να σφάξω, ας τα κρατήσει εντελώς απομονωμένα με πολύ υψηλούς κανόνες βιοασφάλειας». Όσον αφορά την πρόληψη, θα πρέπει να αποφύγουμε την ενδομητριαία μόλυνση, δηλαδή σημαίνει να ξέρω
αν μια άλλη Ελλάδα που είναι έγκυος είναι θετική ή δεν είναι θετική, και θα προσπαθήσω να μειώσω την έκθεση των νεογέννητων στο μικρόβιο. Αυτό έχει δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος ξεκινά από το πρωτόγαλα και το γάλα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται τεχνητή γαλουχία και να μην αφήνουμε το μικρό να θυλάσει τη μαμά. Πρέπει λοιπόν να έχω από θέματα πορτοκάλακτος, από αρνητικές στην όσο αγελάδας. Το καλύτερο θα ήταν να έκανα και παστερίωση κιόλας του πορτοκάλακτος ή να κάνω σταθερά παστερίωση γάλακτος, αν θέλω να δώσω από τη μητέρα. Και ένας άλλος δρόμος είναι να δώσω υποκατάστατα πρωτογάλακτος. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν τα χρησιμοποιούν αυτά. Στην Αμερική πάντως χρησιμοποιούνται ευρέως. Και φυσικά τα υποκατάστατα γάλακτος είναι κάτι το οποίο είναι το σύνηθες. Θα έλεγα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κτηνοτρόφων ευτυχώς δίνει υποκατάστατα γάλακτος. Το δεύτερο κομμάτι αφορά την αποτροπή κατανάλωσης μολυσμένης κοπριάς, δηλαδή όσο συντομότερα μπορώ να πάρω το μοσχάρι από τη μαμά του, τόσο καλύτερα είναι. Τακτικός έλεγχος και απομάκρυση ζώων, αυτό το κάνει κάποιος ο οποίος διαπίστωσε ότι έχει παραφυματίωση και είναι αποφασισμένος να την εξαλείψει. Ελάχιστες μονάδες ξέρουν ότι το κάνουν αυτό το πράγμα και όσοι το κάνουν ήταν περιστασιακό. Εννοείται ότι πρέπει να παίρνουμε ζώα αντικατάστασης, δηλαδή μοσχίτες από απαλλαγμένες από την όσο εκτροφές, και ενώ υπάρχει δυστυχώς διεθνώς εμβόλιο ή και στην Ελλάδα παραθυματίωση για τα μικρά μυρικαστικά, δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε στις αγελάδες, γιατί υπάρχει ο φυματινισμός που γίνεται από το Υπουργείο και μπορεί να γίνουν ψευδώς θετικές αντιδράσεις και να μας φάξουν τα ζώα σαν φυματικά, ενώ εμείς στην πραγματικότητα αυτό που κάναμε ήταν εμβολιασμό για την παραθυματίωση. Η δεύτερη ασθένεια, και θα κλείσω, είναι η δυσεντερία του χειμώνα, η οποία είναι παγκόσμιο πρόβλημα, είναι οξία και πάρα πολύ μεταδοτική. Πηγαίνει συνήθως στους ψυχρότερους μήνες, γιατί ο ιός αυτός είναι ευαίσθητος στη ζέστη, έχει ιδιαίτερα μεγάλη νοσηρότητα, μπορεί ακόμη και το 100% των ζώων να έχουν πρόβλημα σε κάποια εκτροφή, όμως ευτυχώς είναι πάρα πολύ χαμηλή η θνησιμότητά του, εκτός φυσικά για αν υπάρξουν κάποιες δευτερογενείς επιπλοκές. Και έχουμε δει ότι οι εκτροφές οι οποίες ξεπέρασαν την όσο έχουν ανοσία που διαρκεί από 6 μήνες μέχρι και 2-3 χρόνια. Γι' αυτό θα δείτε κάποιες εκτροφές φέτος θα περάσουν την όσο, ήδη ξέρω 2-3 εκτροφές οι οποίες έχουν πρόβλημα με τη δυσεντερία του χειμώνα. Μετά για 1-2 χρόνια σταματάει, ξαναρχίζει πάλι. Η αιτιολογία λοιπόν είναι, ενώ παλιά πιστεύανε ότι είναι το καμπυλομπάκτερ, σήμερα το ξέρουμε όλοι ότι είναι ο βόηος κοροναϊός. Δυστυχώς το πράγμα που είναι με τους ανθρώπους. Μερικοί εμπλέκουν, έχουν δει μέσα ότι υπάρχει και ο τοροϊός, ακόμα όμως δεν είναι πλήρως αποδεδειγμένο, οπότε κρατάμε σαν αιτιολογία βόηος κοροναϊός. Αυτός μοιάζει με τον κοροναϊό των μόσχων και με τον κοροναϊό του αναπνευστικού συστήματος, των αγελάδων, όμως δεν είναι ίδιος. Και φυσικά εννοείται ότι δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τον κοροναϊό των ανθρώπων. Προσβάλλονται κυρίως αγελάδες 2 με 6 ετών, ιδιαίτερα όπου υπάρχει υπερπληθυσμός. Αυτό σημαίνει ότι τα κόπρανα πολύ πιο εύκολα μολύνουν μεγαλύτερο αριθμό ζώων και όπου υπάρχει κακός αερισμός. Συνήθως μέσα σε μια μονάδα η εικόνα είναι να έχουν διάρκεια 1-2 ζώα και μέχρι το τέλος της ημέρας 10-15% των ζώων αρχίζει το ένα πίσω από το άλλο να κάνουν διάρκεια. Την επόμενη ημέρα ένα επιπλέον 20-40% μπορεί να εμφανίσει τη διάρκεια, δηλαδή μιλάμε σχεδόν για το μισό κοπάδι, και μετά από περίπου 1-2 εβδομάδες σταματάει νόσος. Στις μεγάλες εκτροφές μπορεί να διαρκέσει αυτός ο κύκλος έως και ένα μήνα, ακριβώς διότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγαλύτερος αριθμός ζώων. Όσον αφορά την παθογένεια, ο ιός μεταδίδεται ξανά από το στόμα με μολυσμένα κόπρανα, τα οποία μολύνουν, με κόπρανα συγγνώμη, τα οποία μολύνουν την τροφή ή το νερό. Προσβάλλεται και το λεπτό και το παχύ έντερο, με αποτέλεσμα να έχουμε και αιμορραγική εντεροκολίτιδα και διαταραχές στην απορρόφηση. Όσον αφορά τα συμπτώματα, είναι μία έντονη διάρρεια, η οποία μπορεί να είναι υδαρής, σκουρόχρωμη συνήθως ή μερικές φορές μπορεί να είναι και αιμορραγική. Τα κόπρανα είναι ακρόβη και δίσωσμα. Από τη στιγμή που υπάρχει έντονη διάρρεια, το ζώο αφυτατώνεται. Στα αρχικά στάδια της νόσου υπάρχει πυρετός,
Μερικές φορές μπορεί να συνυπάρχουν και κάποια αναπνευστικά συμπτώματα, όπως βήχας και ρηνικό έγκρημα σε ένα ζώο που έχει διάρρεια. Και αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό και το πρόβλημά μας είναι ότι ακολουθεί μία πτώση γαλακτοπαραγωγής και έχει βρεθεί μερικές φορές ότι μπορεί να φτάνει και το 90%. Και δυστυχώς αυτή η γαλακτοπαραγωγή δεν επανέρχεται σύντομα, κάνει εβδομάδες ή μήνες για να επανέλθει. Όσον αφορά τη διάγνωση, αν είναι χειμώνας και αν είναι πάρα πολύ ταχεία η μετάδοση, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό για την νόσο. Αν θέλω να κάνω κάποιες εξετάσεις περαιτέρω, θα πάρω κόπρανα, τα στέλνω σε ένα εργαστήριο, είτε να κάνει μια PCR, να μου βρει δηλαδή τον ίδιο τον ιό, είτε να κάνει ELISA με μονοκλωνικά αντισώματα, ή το τρίτο στη σειρά, ηλεκτρονική μικροσκόπηση. Επειδή είναι ιός, δεν υπάρχει αιτιολογική αγωγή. Αν θέλω να δώσω αντιβιωτικά, θα δώσω μόνο με το σκεπτικό. Μήπως υπάρχουν κάποιες δευτερογενείς βακτηριακές επιπλοκές. Εδώ όμως προσέχω τον χρόνο αναμονής, διότι δεν αφορά ένα ή δύο ζώα. Είναι για πολλά ζώα μέσα στην εκτροφή. Και πάνω-πάνω έχω μία ερώτηση με την αυτοίαση. Θα μπορούσε φυσικά, λείπει και ένας τόνος στην αυτοίαση, θα μπορούσε φυσικά να αφήσουμε τα ζώα να αυτοϊαθούν χωρίς τίποτα. Αυτό όμως δεν είναι ορθό, γιατί είπαμε ότι η γαλακτοπαραγωγή αρκεί πολύ να επανέλθει. Εμείς λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε κάτι να κάνουμε. Και τι είναι αυτό που θα κάνουμε? Είναι να κάνουμε την υποστηρικτική ή τη συμπτωματική αγωγή. Δηλαδή να δώσουμε από το στόμα κάποιες στυλτικές και προσδροφητικές ουσίες, όπως είναι καολίνη, πυκτίνη, ενεργός άνθρακας ή διάφορες άλλες φυτικές ουσίες που υπάρχουν ως σκευάσματα στο εμπόριο. Αν θέλω να ενυδατώσω, ο καλύτερος τρόπος, ο πιο ακριβής και επιστημονικότερος είναι, θα δω πόσο αφυδάτωση έχω, τόσο φυσιολογικό ορό θα βάλω ενδοφλέβια, όμως μπορεί να χρειαστούν 30 και 40 λίτρα και μιλάμε για μία νόσο που μπορεί να την έχει το 30, το 40, το 50 ή περισσότερο τα 100 των ζώων μιας εκτροφής. Δηλαδή μιλάμε για ένα τρομερό πρόβλημα το οποίο πάρα πολύ δύσκολα θα με οδηγήσει στο να επιλέξω ενδοφλέβια χορήγηση. Ανταυτού, θα πρέπει να δώσω πρόσβαση σε ποτίστρες στα ζώα, τα οποία ευτυχώς διψάνε και όλη την ώρα πάνε να πίνουν νερό. Άρα πρέπει να έχω πολλές ποτίστρες. Εάν δεν έχω πάρα πολλές ποτίστρες, ο άλλος τρόπος είναι με την αντλία. Σε κάθε ζώο μέσα 3-4 λεπτά, 30 με 40 λίτρα νερό, θα δίνω πανεύκολα. Μέσα εκεί μπορώ να βάλω και ηλεκτρολίτες από το στόμα, μέσα δηλαδή με την αντλία. Πρέπει να χορηγήσω οπωσδήποτε μη στεροειδία και φλεγμονώδη, γιατί μιλάμε μια ασθένεια η οποία είναι φλεγμονή, είναι ένας μικροβιακός παράγοντας. Και το τελευταίο, απλά το αναφέρω να το γνωρίζουμε. Δεν μου έχει τύχει ποτέ, βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έτυχε σε μένα, δεν τυχαίνει σε κάποιους από εσάς που κάνετε και πολύ περισσότερη κλινική πράξη. Είναι μια καλή πρακτική. Αν ένα ζώο έχει έντονη αιμορραγική διάρρεια και δείτε στους λενογόνους ότι αρχίζουν και γίνονται πιο οχροί, δηλαδή υπάρχει αναιμία, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε και μετάγγιση οδικού αίματος από ένα άλλο ζώο. Τέλος, σαν πρόληψη, νούμερο ένα είναι οι κανόνες βιοασφάλειας. Καθαρίζουμε και απολυμένουμε πότες, ρούχα, ιδιαίτερα όταν είναι να κινηθούμε εμείς οι κτηνίατροι από τη μία μονάδα στην άλλη μονάδα. Η τροφή πρέπει να είναι εύθετη και καλής ποιότητας και να γίνονται τακτικές επαναπροωθήσεις στο παχνί, ώστε ουσιαστικά να λέμε στα ζώα «ελάτε να φάτε». Και δυστυχώς, όσον αφορά το εμβόλιο, παρόλο που κάνουμε, υπάρχει το τριπλό σκεύασμα που όλοι το ξέρετε, το οποίο έχει εστερίχια, κόλληρο, ταϊό και κοροναϊό. Έχει μέσα λοιπόν κοροναϊό, ο οποίος όμως είναι ειδικός για τα μοσχαρά και για το πεπτικό του σύστημα. Μερικοί λένε ότι ίσως να υπάρχει μια αντιγονική προστασία και των αγελάδων, όμως αυτό δεν έχει αποδειχθεί, οπότε δεν μπορώ να πω ότι κάνοντας το εμβόλιο που αφορά τα μοσχαρά και στις αγελάδες, θα γλιτώσει για τον κοροναϊό τους. Αυτά, σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην κούρασα. Ήταν 5 λεπτά παραπάνω από ό,τι φανταζόμουν. Η κυρία Φωτοπούλου, να κλείσει λίγο το μικρόφωνο. Ευχαριστήσω. Κυρία Φωτοπούλου, κλείστε το. Πάλι θα τα κλείσει τα μικρόφωνα σε λίγο, Νίκο. Να κλείσω εγώ το share. Από δύο κουβέντες και μετά. Καλύτερα νομίζω είναι όποια ερώτηση να γυρίσει στο τέλος. Μισό λεπτό, γιατί
Βλέπω το τέλος. Και οι περισσότεροι να γίνουν γραπτές. Θα ήθελα να πω το εξής. Στη Γερμανία υπάρχουν 4.200.000 αγελάδες. Στην Ελλάδα είμαστε περίπου 85.000 με 90.000 γαλακτοπαραγωγές. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία. Η Τζοζέρα, δημοφιλής εταιρεία, είναι μια εταιρεία που είναι πάνω από 80 χρόνια σχεδόν. Και με μεγάλη εμπειρία πάνω στον τομέα της αγελαδοτροφίας. Σήμερα έχουμε ομιλήτρια την κυρία Αντρέα Χέρολτ. Αντρέα, you can share your screen, so you can start in a minute. I say a few things about the company and yourself. Είναι η ίδια η οποία μπαίνει μέσα στις μονάδες, έχει μεγάλη προϊόντα. Το ένα είναι το Dairy Pilot, το οποίο ενισχύει πάρα πολύ το ανοσοποιητικό. Έχει γίνει μεγάλη έρευνα γι' αυτό. Και είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα όλο τον χρόνο. Πολλές φορές το χρησιμοποιούν οι αγρότες όταν υπάρχει πολύ ζέστη, αλλά και ακόμα όταν υπάρχει πολύ κρύο το ίδιο, γιατί χρειάζεται επίσης το ανοσοποιητικό μεγάλη ενίσχυση. Επίσης, δίνουμε μεγάλη σημασία στο γαστρεντερικό, γι' αυτό καλέσαμε σήμερα και τον κύριο Πανούση, ο οποίος μας το είπε, και έχουν κάνει μια ειδική σειρά από προϊόντα, τα οποία λέγονται Nutribiotic, τα οποία σκοπό έχουν την υγεία του εντέρου. Ο κύριος Καλούσης, που είναι ο τεχνικός μας διευθυντής, αν χρειαστεί, θα κάνει μετάφραση αν υπάρχει κάποια δυσκολία, αλλά η γενική ιδέα είναι, η παρουσίαση είναι στα ελληνικά, οπότε θα τη δείτε τώρα αμέσως. Και η κυρία Χέρολτ θα μιλάει στα αγγλικά για να κερδίσουμε και το χρόνο, γιατί αλλιώς θα χρειαστεί διπλάσιος χρόνος. Αντρέα, you have the stage. You can start. Okay. Can you see the right slide, Tassos? Yes. Yes? Okay, thank you. Yes, everything is okay. Perfect. Then thanks to you and also thanks to Professor Panousis for the web seminar. It was really nearly all Greek to me, not all. Somehow I could understand something, but here, you know that I'm not Greek speaking, so that's why I would ask the crowd with me to switch to English language in the following 20 minutes. So hello together. I'm Andrea Herold. I'm talking to you from Germany. And this is now a picture from where I'm calling you, from where I'm speaking to you. I'm now standing in the north of Bavaria, nearly there where the Oktoberfest is every year, not this year, but before Corona. And I want to introduce myself shortly that you know who I am. And then I want to speak to you about two of our products, the product of Yocera, Dairy Pilot and Nutribiotics. And I want to show you how feed additives like those can help to maintain gastrointestinal health. So as I said, a short introduction of myself, that's me. I'm a practical vet, or I was practical vet working in dairy farms for 8 years. I was working mainly with family owned farms in the size of, let's say, 100 to 200 dairies, but also up to the big barns, the big stalls with 1,000, 2,000 dairies. Yeah, and you see me here in my practical work. What I always recognized was that, somehow it's not satisfying if you're only treating ill cows, already ill cows. And I saw how much can feed contribute to the health of our dairies. And that's why I decided last year to change my profession. And since last year, I'm working for Yocera company in Germany, and I'm working there for
or as international dairy specialist for the export team. And so, yeah, that's why I may speak to you today. And you see, my work is somehow the same as practical vet and somehow not. I'm wearing more suits now. So that are short words for my introduction. And now I switch to the topic, how can feed additives help to maintain gastrointestinal health? And I want to show you what the ideas of Yocera are regarding this topic. And yeah, what Professor Panousis talked about, yeah, we see that there are great challenges regarding digestion of the dairies. And for sure, we have this infectious disease like PADA, tuberculosis, or salmonellosis. And there we are a little bit helpless regarding nutritious things. Because when we are talking about infections, we can only do prevention, we can do vaccination, or we have to have a culling strategy in case of paratuberculosis, for example. But then we have also challenges on the farm, challenges with feed, where we can work on. And these are challenges, for example, regarding harvest qualities, think about Clostridia through bad silage qualities, for example. These are aspects we can work against. And also, the problems we have with feeds through various factors, ration composition, feed frequency, housing, and so on. So these are aspects we can work on daily. And I want to show you some little helpers in this daily work with rations, which can support digestion, which can support gastrointestinal health, also in risky situations for our cows. And the two I want to present to you, they work on two ways. One way is locally in the rumen and in the intestine, depends on the product I will present to you. And they also work systemically about influencing gene expression. This is what we call nutrigenomic working. And what is behind this is or are bioactive substances of natural origins that we put in the products. So cows are facing several hazards in their dairy life, which can cause problems, which can lead to inflammation, which can trigger the immunity of the cows. And you see here some of them are pathogen caused. When you think, for example, about mastitis pathogens or the post-calving situation with endometritis. But we have also hazards which are not from a bacteria or pathogen origin, but are from the environment, from the ration composition or from a disbalanced ratio, from social stress also, or also from leaky gut situations, for example, through our feeds. And what they all have together is that they cause a signaling way via catecholamines, via LPS, via cytokines. And these signaling ways are leading to an immune reaction, an inflammatory reaction. And
the inflammatory reaction can be visible. Think about fever and mastitis, for example. But we have also low level inflammatory situations that are not apparent. We think we have healthy cows, but they are suffering these low level inflammations. And what is happening there, or to know what is happening then, we have to go deeper to what is happening in this inflammatory situation. So let's have a look at the liver and at the inner cell or the inner of a liver cell. And we have to look at the endoplasmatic reticulum. Because in this stress situations, when we are talking about the signaling ways of the catecholamines, this all ends in stress on the endoplasmatic reticulum of the liver cells. The endoplasmatic reticulum of the liver cell is the area where the inflammatory genes are produced, where the inflammation starts. So the signaling way says we have stress in the body, inflammation start. And when we have the stress on the endoplasmatic reticulum, we have also, the endoplasmatic reticulum is the site where proteins are produced. When we have cell stress on this area, we also have a lot of faults in this protein processing, in this protein folding system. So what's happening then is that this costs the cow a lot of energy, and we have this energy is lost because we have always this low level inflammatory situation, which leads to nothing, but is only causing stress to the cow and costing energy. So what scientists found out is that this situation, like you see it here, is not only in inflammatory situations, but for example, in periparturient cow, this is a normal situation. So how can we improve this situation? There are several ideas on the pharmaceutical way. For example, you perhaps know that in the US, they are using meloxicam, for example, for the fresh cows to reduce this stress situations. But there are also immune, or there are also dietary components which can influence the responsiveness of the immune system. And this is what I will talk about now. In 2015, there was a study in Germany which wants to find out what influence do polyphenols have on this inflammatory situations I spoke to you. And what the university in Gießen did was they took 30 cows, built two groups out of the cows. These were cows pre-calving. And they gave to them extracts out of green tea and curcuma, because you know from green tea and curcuma that they are high in polyphenols. They are rich in polyphenols in the secondary plant metabolites. And then they checked the milking data in the trial period, and they also took liver biopsies to have a look at the inflammatory situation. And this is what they found out. I want to add that the ration stayed completely the same. They simply built up two groups which ate the same ration, but one group had this added polyphenols. And with the same ration, they found
a difference in the milk yield and in the milk ingredient, simply out of this polyphenol effect. So, and this is not added here. I also told you that liver biopsies were taken, and this liver biopsies were or evaluate the inflammatory substances like haptoglobin, for example, which are a sign, is a sign for upcoming inflammation. And comparing the with and without polyphenol groups, they saw that the group with the polyphenols had really lower rate of this inflammatory substances. So what is the result of this study? The result was that flavonoids, that secondary plant metabolites, can calm down this cell stress on the endoplasmatic reticulum, and that in avoiding this energy losses via this unproductive inflammatory processes, the cow can share energy costs. She is saving energy costs for herself and for the milk production. So out of that, was the basis of the study, we designed the dairy pilot. And dairy pilot has a flavovital component. This is the main active component. Bee protected vitamins and live yeast. This is the package, and we want to achieve with this package that the different ingredients are co-working. The flavonoids, the secondary plant metabolites, the B vitamins, and the live yeast. So, what did we have as result? I will show you some examples, what we saw in different countries. And the first example is from Turkey, where my colleague Rauf invented dairy pilot in a ration. And this ration was with a high fat content. He decided to bring dairy pilot in, to start with dairy pilot, and then successively reduced the fat content of the ration. And what we see here, the black line is the milk yield in kilogram. And with inventing dairy pilot and decreasing the fat content of the TMR, we saw a higher milk yield. And this success was ongoing in the following years. We started here in 2016 with dairy pilot, and through the ongoing years, the success grew. And this is the effect of the energy saving we can reach with the polyphenols. Another trial, this was made with 80 cows in the dry cow group. And the control group, you see here two diagrams from a control group and the dairy pilot group. In the dairy pilot group, in the dry cow period, dairy pilot was added. In the control group, the ration stayed the same without dairy pilot. And you see, even in the control group, the Brix value was fine. The colostrum quality was good in the control group without dairy pilot. But even this high quality colostrum could be better through the use of the dairy pilot, because the cow can put more energy, more protein in the production of a good colostrum through this polyphenol ingredient.
We know for sure that also the fiber or the usage of fiber is a very, very important ingredient or very a very important factor in the ration for the health of the rumen, for the health of the gastrointestinal tract. And this is why we put together to the flavonoids also live yeast. Because what we can reach with the live yeast is that we can ameliorate the fiber digestion. And I think I heard that, or I saw that also in this web seminar of Professor Panousis, that he showed this manure sieves. And this is also what we do as Yocera when we are controlling our success with the product, that we, after introducing the product, come back to the farm after 3 months and check the remaining fiber in the manure. And what you should see is then that you have a reduced remaining fiber after the usage of Dairy Pilot, because you increase the fiber digestion of the fiber in out of the ration. So this is also a good way to improve acidosis situations in the rumen, just with the usage, with a better usage of the fiber you already have in the ration you use. So in a nutshell, Dairy Pilot is a product which enables the animal to cope better with stress through this flavovital component, through the secondary plant metabolites. In doing this, it's reducing the energy costs. And yeah, and this is enabling the animal to invest this saved cost in milk yield. And then we also use in this product the synergistic effects from the live yeast through increasing the digestion of the fiber. And we also added B vitamins in this product. And this is perhaps I have to add that when we are talking about disturbances in the digestion and in the rumen, for example, in acidosis situations, then we have a low pH there. And our microbes in the rumen, or the microbes of cow, they are producing the B vitamins for the cow. So when they cannot be effective because of acidosis, acidotic situations, for example, then we have to add this B vitamins that we can support them, the microbes, and that we can support the B vitamin production of the rumen. So this is what I want to say to the product Dairy Pilot. What I say is now, or Dairy Pilot is focused, I would say, on the rumen, to promote a good rumen digestion, and to improve systemically the immunity. The second product I want to show to you, I want to present to you, is the Nutribiotics line. And when we switch from Dairy Pilot to Nutribiotics, we switch from the rumen health to the intestinal health. Nutribiotics is also a product with secondary plant metabolites. The basis of the product are our mineral feeds, the Carragen Long Life product line. And the aim of Carragen Long Life was
to offer to the cow the best availability of minerals and trace elements. Because we saw that we have different areas in herd health which need, or we are, which are of problematic, which makes of problems, and we want to support this, or this potential problematic areas with a good availability of trace elements and minerals. But when the gut, or when we have a situation like leaky gut, when the intestine is not healthy, this good mineral supply cannot reach the blood, because our minerals, they are absorbed, they are resorbed in the small intestine. This is the way they work, the area they work. So we have to keep the small intestine, the gut, healthy to promote an optimum absorption for the minerals. And this was why we also put the secondary plant metabolites in our focus when we speak about mineral feeds. For those who don't know yet our carrageenan long life component, our active component, I will shortly introduce the component to you. The concept is based on four pillars. The first is a 50% content of chelated trace elements. The second is the usage of B-protected vitamins. The third is a slow release selenium. That means that the selenium efficiency, the amount which can be absorbed over time, is higher than when you have only a high amount on one time, then the homeostasis is working against it. So this is a slow release selenium component. And we also use a high content of vitamin E in our product as an antioxidant. So what carrageenan long life stands for, minerals, for trace elements with a high availability and when you want, or if you have high yielding cows, high performing cows, then they really have a need, there is a need for this high absorptive minerals and trace elements. And we saw that, and this is the concept behind carrageenan long life. Yeah, but as I told you, then we have this leaky gut conditions through various damaging effects. And this can also be only the effect of a high milk yield. This is also a stressful situation for the small intestine. And then perhaps the tight junctions are not so close as they should. And then we have energy losses via the gut. We have inflammatory situations. Like I said to you before, those we have in the rumen, the same situation can also occur in the small intestine. Or we have bad silage qualities. For example, Clostridia in the silages. This is also hard for the intestine to cope with, or mycotoxins, or simply heat stress in the summer. And this also impairs the resorptive capacity of the small intestine. And with nutribiotics, with this components out of the with the secondary plant components out of poppy, out of magnolia, for example, we want to higher the health of the intestine and to reduce this inflammatory process, and therefore, as in Dairy Pilot, save energy for the cow. So to sum up, nutribiotics is a concept based on this high availability of the carrageenan long life minerals,
plus this intestinal health component for avoiding leaky gut, for reducing this energy losses via leaky gut, reducing this inflammatory situations. What we see in practice when we did our trials was the following. This was a trial with 270 Holstein Friesian cows. I think this was in Poland. And we added nutribiotics there. And we saw no improvement of the milk yield. But only in the absolute liters. And when we looked at the milk ingredients, what is the sign for the protein absorbed, the energy absorbed in the small intestine, we saw that we had, or we reached their higher levels. And this was plus of 0.78% in fat and of a plus of 0.75% in protein. What really speaks for a better absorption. And by the way, in this case, in this farm, we saw also that the situation with high somatic cell cows with millionaires improved. This is again, these are again two graphs from the control group and the nutribiotics. You see here, these are two box plots. And at the end of the box plots, you see the outsiders. These are the millionaires in the herd. And the situation with these millionaires, we could improve. So we had now these two products for the rumen and for the small intestine. And when you question if these products are, if they are working together, I can say yes. So with, oh, I'm sorry, it's not working. Now, okay. You see here, the secondary plant metabolites we are using can improve the rumen health, the systemic health, the small intestinal health, and then therefore also the mineral and trace element supply of the cow. So this is, or I will come to an end now. This is my last slide. I want to invite you, if you are interested in what the secondary plant metabolites, for example, can do or can do for your farms, then please don't hesitate to contact Viozocut or also me. I will be happy to hear from you. So, thank you. And thank you, Andrea, for the very nice presentation. Ευχαριστούμε όλους για την παρακολούθηση. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, 2-3 ερωτήσεις θα τις δεχτούμε. Διαφορετικά, αν είναι περισσότερες, μπορούμε και μετά να κάποια από αυτά να τα απαντήσουμε μέσα από το Facebook τη σελίδα μας. Θα ήθελε κάποιος να βάλει κάποια ερώτηση. Κύριε Πανούση, αν θέλετε εσείς κλείστε την, το recording. Από ό,τι βλέπω, κουράστηκε και ο κόσμος, γιατί είναι ήδη μια μισή ώρα που έχουμε παρουσίαση. Αν δεν έχουμε κάποια ερώτηση... Ναι. Κύριε Τάσο, η Χριστίνα είμαι, αρκετός κόσμος.